σε μια περίοδο που βρισκόμαστε πραγματικά μέσα στη δίνη σοβαρών αλλά και ανησυχητικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από την ένταση των ανταγωνισμών, των αντιθέσεων, από την όξυση των συγκρούσεων ανάμεσα στα διάφορα ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα στην Ανατολική Μεσόγειο, σύγκρουση η οποία καθορίζεται για τον έλεγχο, σηματοδότημα για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των ενεργειακών και εμπορικών δρόμων, μια εποχή η οποία σημαδεύεται, και μάλιστα σημαδεύεται με μελανά χρώματα από τη νέα Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για την Αμυντική Συνεργασία, μια αμυντική συμφωνία βεβαίως που την υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τη διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου όχι μόνο αναβαθμίζει το ρόλο των υπάρχοντων αμερικάνικων βάσεων και ιδιαίτερα της Σούδας, δημιουργεί και νέες στρατιωτικές βάσεις, διευρύνοντας έτσι τις στρατιωτικές διευκολίες που παρέχει η χώρα μας στους Αμερικάνους και στους νατοϊκούς υπεριαλιστές, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα ορμητήριο των Αμερικανονατοϊκών υπεριαλιστικών σχεδιασμών και της επιθετικότητάς του. Τη μετατρέπει δηλαδή σε προκεχωρημένο φυλάκιο στους νέους επικίνδυνους τυχοδιοκτισμούς. Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι διάφοροι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τα άλλα κόμματα, κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, κίνημα αλλαγής, ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει το ρόλο της, ότι αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ότι έχουμε πολύ ισχυρούς συμμάχους οι οποίοι θα στηρίξουν τα συμφέροντά μας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταραίουν ως χάρτινος πύργος και βρίσκονται πολύ μακριά από την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εξελίξεις σε σχέση με τη διεθνή διάσκεψη που θα γίνει στο Βερολίνο για το μέλλον της Λιβύης. Ποιοι τη διοργάνουν αυτή τη διεθνή διάσκεψη? Οι ίδιες υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι οποίες φρόντισαν να καταστρέψουν και να διαμελήσουν τη Λιβύη. Και εφόσον την κατέστρεψαν και τη διαμέλησαν, τώρα συζητούν για το μέλλον της Λιβύης. Τι υποκρισία, ενδιαφέρθηκαν σήμερα για το μέλλον της Λιβύης αφού πρώτα τη λαϊλάτισαν. Αλλά όμως για ποιο σκοπό διαπραγματεύονται αυτές οι υπεραλιστικές δυνάμεις στη διεθνή διάσκεψη? Διαπραγματεύονται για τον έλεγχο των πλούσιων ενεργειακών πηγών της Λιβύης. Και βεβαίως δεν τους αφορά ούτε η σταθερότητα στην περιοχή, ούτε πολύ περισσότερο το μέλλον του λαού της Λιβύης. Και οι όποιοι συμβιβασμοί προκύψουν από αυτή τη διάσκεψη, αν προκύψουν συμβιβασμοί, θα είναι βεβαίως εύθραυστοι συνδυασμοί, γιατί τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα και αντιθέσεις ακόμη μεγαλύτερες. Αυτή ακριβώς η διοργάνωση της διάσκεψης αναδεικνύει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει διεθνής απομόνωση της Τουρκίας, όπως ισχυρίζονται τα άλλα πολιτικά κόμματα, αλλά αντίθετα ότι η Τουρκία διαδραματίζει πολύ ουσιαστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη για να τις επιτρέψουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ να φύγει από την αγκαλιά της συμμαχική και να κατευθυνθεί όλο και περισσότερο προς τη Ρωσία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ανέχονται την επιθετικότητά της, κρατώντας ίσες αποστάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και μάλιστα χθες φτάσαν στο σημείο να μιλάνε για ελληνικές διεκδικήσεις οι Αμερικάνοι στις θαλάσσιες ζώνες, και ταυτόχρονα ανέχονται την υπογραφή απαράδεκτων συμφωνιών, όπως αυτή η οποία έγινε ανάμεσα στην Τουρκία και στη Λιβύη για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζώνων που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και εδώ εκφράστηκε σήμερα η αγωνία και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής για την ανάγκη να συμμετάσχει η Ελλάδα στη διεθνή διάσκεψη. Αποτελεί κοινό στους τόπους, αλλά και της ελληνικής λύσης του κ. Βελόπουλου. Αλλά αν θα συμμετείχε η Ελλάδα στην κοινή αυτή διάσκεψη, τι θα γινότανε?
Για ποιο σκοπό επιζητά η αστική τάξη της χώρας μας τη συμμετοχή της? Γιατί ακριβώς μια τέτοια συμμετοχή υπηρετεί τις επιδιώξεις για συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη μοιρασία της Λίας. Να πάρουν και αυτοί ένα κομμάτι από τη Λία και των διαπραγμάτευσης που θα γίνει σε σχέση με τις ενεργειακές πηγές της Λιβύης. Όμως τέτοιου είδους συζητήσεις, τέτοιου είδους διεθνείς διασκέψεις βεβαίως δεν προσφέρουν κανένα όφελος για την σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή. Όχι μόνο δεν υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά αντίθετα αποτελούν και την θριαλίδα για να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και από αυτή την άποψη αποτελεί ιδιαίτερα επικίνδυνη δήλωση η σημερινή δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, όπου τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να στείλει ένοπλες δυνάμεις στη Λιβύη με βάση τη συμφωνία την οποία θα γίνει. Έτσι αποδίδεται η δήλωση του κυρίου Δένδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέσα από τη βαθύτερη εμπλοκή, αυτό συνιστά κλιμάκωση, συνιστά βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς και βέβαια κανένα όφελος δεν πρόκειται να υπάρξει για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μια τέτοιου είδους συμμετοχή. Δήλωση η οποία έγινε ως απόρρια της επίσκεψης του Χαφτάρ στην Ελλάδα. Και μάλιστα μια επίσκεψη η οποία χαιρετίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα. Λες και ο στρατάρχης Χαφτάρ αποτελεί τον παράγοντα της σταθερότητας στην περιοχή. Λες και αυτός δεν διαπραγματεύεται με τα διάφορα υπεριαλιστικά κέντρα για το πώς θα γίνει η μοιρασιά της Λίας. Και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι τόσο η στάση της κυβέρνησης όσο και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των άλλων δυνάμεων που χαρακτηρίζουν θετική την επίσκεψη του Χαφτάρ στη χώρα μας επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις είναι βουτυγμένες μέχρι το λαιμό στο βούρκο των επικίνδυνων υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Και από αυτή την άποψη η μόνη διέξοδος για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, για την προς όφελος του λαού και των λαών της ευρύτερης περιοχής, είναι ακριβώς η αντίθεση στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, η αποδέσμευση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και βεβαίως η μη επικύρωση της κατάπτυστης και επικίνδυνης νέας ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής συμφωνίας. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να δούμε το συνολικότερο εξελίξεων, τις εξελίξεις που υπάρχουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές σηματοδοτούνται με τον Brexit. Βεβαίως ως ΚΚΕ δεν κλαίμε, όπως κάναν τα άλλα κόμματα, όλα τα άλλα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, για τη χαμένη τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Brexit. Το Brexit δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση ακριβώς των οξύτατων αντιθέσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιθέσεις οι οποίες οξύνονται όλο και περισσότερο λόγω ακριβώς της ανισομετρίας που εκδηλώνεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτή η ανισομετρία αποτελεί και την αιτία των φυγόκεντρων τάσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη αποτελεί όχι μόνο προσανατολισμό, αλλά και εξοραϊσμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του χαρακτήρα της ως λυκοσυμμαχίας σε βάρος των λαών της Ευρώπης, αλλά και συνολικότερα των λαών της περιοχής, ότι υπεύθυνες για όλες αυτές τις εξελίξεις είναι τάχα οι πολιτικές λιτότητες που ακολουθήθηκαν για τη διαχείριση της κρίσης. Όταν αυτές οι πολιτικές ήταν οι αναγκαίες ακριβώς για να δώσουν διέξοδο σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, των πολυεθνικών, των μονοπωλίων για ακόμη πιο φθηνή εργατική δύναμη. Γιατί έτσι μέσα από αυτές τις πολιτικές τσακίστηκαν μια σειρά εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, στο όνομα της ισχυροποίησης του καπιταλιστικού κέρδους. Επιβεβαιώνουν ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές
ότι τόσο ο κοσμοπολιτισμός του κεφαλαίου που εκφράζεται με το σύνθημα «Μένουμε Ευρωπαϊκή Ένωση», όσο και ο εθνικισμός του κεφαλαίου που εκφράζεται μέσα από το ευρωσκεπτικιστικό ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι δύο όψεις του ίδιου αντιδραστικού νομίσματος, το οποίο αποτελεί και το κέλυφος του ενός καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τους λαούς. Από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ανατρέπονται μια σειρά ισχυρισμοί που βομβαρδίστηκε και ο ελληνικός λαός, αλλά και οι λαοί της Ευρώπης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μονόδρομο για τους λαούς της Ευρώπης. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό σπίτι της Ευρώπης, το κοινό μας σπίτι. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτίζεται με την Ευρώπη. Αλήθεια, ποια Ευρώπη είναι αυτή χωρίς τώρα τη Μεγάλη Βρετανία, χωρίς τη Ρωσία, χωρίς μια σειρά άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Καταρρύπτονται τα επιχειρήματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει η Ευρώπη των λαών. Και μάλιστα πολύ περισσότερο, όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει η Ευρώπη των λαών ή να υπάρχουν προοδευτικές εξελίξεις επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αντίθετα το Brexit αποτέλεσε και τη θριαλίδα να επιταχυθούν η πρόθεση μια σειρά αντιδραστικών αλλαγών, οι οποίες οδηγούν στην εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια αντιδραστική, ακόμη πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Είτε αυτό με τις φωνές για κοινή δημοσιονομική πολιτική, είτε με την ανάγκη ενίσχυσης, ακόμη περισσότερο, της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και της δημιουργίας ευρωστρατού. Δεν είναι τυχαίο ότι στο προχθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας, ένα από τα ζητήματα που ανέδειξε για το ρόλο που πρέπει να έχει ο Ευρωστρατός είναι ακριβώς για να αντιμετωπίσει τον εσωτερικό εχθρό, τον εχθρό λαό, δηλαδή τις αντιδράσεις, τις κινητοποιήσεις του λαϊκού παράγοντα. Ως μοχλός καταστολής της ριζοσπαστικοποίησης ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων, μετατρέποντας την Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και σε ένα ακόμη μεγαλύτερο και πιο ισχυρό φρούριο μέσα από το οποίο προσπαθούν να φυλακίσουν τους λαούς της Ευρώπης. Και από αυτή την άποψη εμείς το λέμε καθαρά, ότι η διέξοδος που βρίσκεται για τους λαούς της Ευρώπης είναι ακριβώς η πάλι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αποδέσμευση των χωρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πάρουν οι λαοί τις τύχες στα χέρια τους και να οικοδομήσουν τη μοναδική διέξοδο η οποία προβάλλει ρεαλιστικά για τους λαούς της Ευρώπης και τον ελληνικό λαό, δηλαδή το σοσιαλισμό. Γιατί επί της ουσίας μια πραγματική ένωση επίπεδο ευρωπαϊκό θα υπάρχει μόνο όταν αυτή η ένωση θα είναι σοσιαλιστική. Αντιμετωπίζουμε, κύριε Πρόεδρε, το Brexit από τη σκοπιά εμείς της προάσπισης και της ελαχιστοποίησης των συνεπειών που θα έχει αυτή για τους εργαζόμενους, τους Έλληνες εργαζόμενους και φοιτητές στη Μεγάλη Βρετανία ή τους Βρετανούς οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας. Και όχι βεβαίως από τη σκοπιά της ικανοποίησης των συμφερόντων και των αναγκών της αστικής τάξης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και στις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε είναι ακριβώς, έχουν κυρίαρχη σημασία, κυρίαρχο ρόλο η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία και στη μόρφωση των Ελλήνων οι οποίοι βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία. Και θα παρακολουθήσουμε, κύριε Υπουργέ, τη δέσμευση την οποία δώσετε εδώ στην τοποθέτησή σας σε σχέση με την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων τα οποία έχουν οι Έλληνες που εργάζονται σε οικοδομικές επιχειρήσεις στη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά την πιστοποίηση της εργασίας τους. Και βεβαίως είμαστε απέναντι σε αυτές τις λογικές οι οποίες εκφράστηκαν εδώ κατά κόρο και από την κυβέρνηση και από άλλες δυνάμεις, ιδιαίτερα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, για την ανάγκη αξιοποίησης του Brexit στην κατεύθυνση να προσελκυθούν εδώ πέρα μεγάλα επενδυτικά σχέδια και συμφέροντα και ιδιαίτερα στην ανάγκη μετατροπής του λιμανιού του Πειραιά στο νέο City της Μεσογείου, δίνοντας και άλλα κίνητρα για την προσέλκυση των εφοπλιστικών επιχειρήσεων στο λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, από τους τελευταίους που μίλησαν, μίλησε για τους μεγάλους ευεργέτες, τους εφοπλιστές. Πραγματικά, εδώ πέρα σε λίγο θα τους στήσουμε και αγάλματα.
γιατί κατασκευάζουν τα πλοία τους στην Ασία, γιατί έχουν πετάξει εκτός από τις συνθέσεις των καραβίων τους Έλληνες ναυτεργάτες, για τη μεγάλη ανεργία που υπάρχει, για την εντατικοποίηση, για τη μαύρη εργασία, για την αύξηση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών που κατεστούν πολύ δύσκολη την επικοινωνία στα νησιά, για τη μείωση των δρομολογίων και μάλιστα προσφέρουν και νέα προνόμια. Πόσα ακόμη. Εδώ υπάρχει συνταγματικά κατοχυρωμένα 56 απαλλαγές φορολογικές από τις εφοπλιστικές επιχειρήσεις. Εδώ η Νέα Δημοκρατία έφερε νέο νόμο στο φορολογικό σύστημα που απαλλάσσει από τη φορολογία για ακίνητα εφόσον βρίσκονται σε offshore εφοπλιστικών που το έχουν εφοπλιστικές επιχειρήσεις αυτές τις offshore. Πόσα άλλα κίνητρα και προνόμια πρέπει να δώσουμε στους εφοπλιστές για να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε. Και αποτελεί αυτό πραγματικά πρόκληση για τους άνεργους, για τους συνταξιούχους, για τους εργαζόμενους και τους ελευθεροεπαγγελματίες που σηκώνουν τεράστια φορολογικά βάρη στο όνομα της προσέλκυσης νέων επενδύσεων απλά και μόνο για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Και επί της ουσίας, αν κάτι επιβεβαιώνει αυτή η ταυτότητα των αντιλήψεων ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΙΝΑΛ και σε άλλα κόμματα, είναι ακριβώς ότι συμφωνούν στο σύνολο των σχεδιασμών και των συμφερόντων των υπεριαλιστών στην περιοχή, των αμερικανοτοϊκών υπεριαλιστών, συμφωνούν στο σύνολο στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης και των αναγκών του κεφαλαίου για το πώς θα ικανοποιηθούν. Μια συμφωνία η οποία βεβαίως αποτυπώνεται και στην κοινή υποψηφιότητα την οποία έχουν για τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας.